Από μικρό του άρεσε να ζωγραφίζει, ειδικά με νερομπογιές. Όμω τα δημιουργήματά του, από του μορφασμού των άλλων, άλλων δεν είχαν μεγάλη αποδοχή. Ζήλευε τους συμμαθητέ του που έφεραν στη δασκάλα υπέροχε ζωγραφιέ. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρό για να καταλάβει πω ήταν απλός αντιπατάρε. Εκείνον όμω αυτό δεν του άρεσε και συνέχιζε το μοναχικό του δρόμο. Στο τέλο τους μόνους πίνακες που μπορούσε να επιδείξει με κάποια ικανοποίηση ήταν χάρτες. Εκεί όντως τα κατάφερνε. Αλλά αυτό σαν ζωγραφική δεν είχε μέλλον και έτσι πριν τελειώσει το δημοτικό το παράτησε. Η δεύτερη προσπάθεια έγινε όταν σπούδαζε στην Ιταλία και αγόραζε αρκετά βιβλία ζωγραφικής όπως και βιβλία για μεγάλους ζωγράφους. Στην αρχή στράφηκε στα λάδια αν και η μεγάλη του αγάπη ήταν η Ακουαρέλα. Αγόρασε πινέλα διαφόρων μεγεθών, σολινάρια με διάφορα χρώματα της Van Eyck, καμβάδες και ένα καβαλέτο. Και άρχισε να ζωγραφίζει. Δεν μπορώ να πω ότι τα δημιουργήματά του ενθουσίαζαν το κοινό, αλλά είναι αλήθεια ότι και ο ίδιος αναγνώριζε ότι δεν προσπάθησε και πολύ. Μετά διορισμός, μετακομίσεις, οικογένεια, και έτσι το μεγάλο του μέσα σε εισαγωγικά ταλέντο δεν μπόρεσε να αναδειχθεί. Το φετινό καλοκαίρι αποφάσισε ξανά να δοκιμάσει. Είχε στη διάθεσή του ένα ολόκληρο τείχο μεγάλων διαστάσεων σε μια αποθήκη στο πατρικό του στο χωριό και βάλθηκε να τον γεμίσει με ευχάριστες και σημαντικές αναμνήσεις με τεχνοτροπία αυτόματης γραφής. Επειδή ξεκίνησε την προσπάθειά του με τη θερινή τροπή του ήλιου, στην αρχή σκέφτηκε να είναι αναμνήσεις από τα καλοκαίρια, μια εποχή που γι' αυτόν στάθηκε πολύ τυχερή. Να όμως που του αρέσει περισσότερο το φθινόπωρο. Λατρεύει τη βροχή, το συναρπάζουν οι αστραπές και οι βροντές, εκστασιάζεται καθώς μυρίζει το βρεγμένο χώμα ανακατεμένο με το αγιόκλημα του αρέσει να περπατά ανάμεσα στα κίτρινο-κόκκινα πεσμένα φύλλα και να βυθίζεται στην πολυχρωμία του φθονοπορεινού περιβάλλοντος. Κι έτσι αποφάσισε ο ατράκτορας της προσπάθειάς του να είναι το φθινόπωρο και άρχισε να ζωγραφίζει. Δεν έβλεπε τι ζωγράφιζε, μόνο ζωγράφιζε. Κάποια στιγμή, μετά από δύο μήνες, γύρισε να δει τι έκανε μιας και ω τώρα δούλευε στα τυφλά. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκε τίποτα το συγκεκριμένο. Ένα παζλ από ακαθόριστες εικόνες. Έβλεπε πάνω, κάτω, στο κέντρο, δεξιά, λίγο πιο κοντά, μετά που μακρινόταν. Ναι, κάτι αμυδρά θύμιζε φθινόπωρο, αλλά καμία μορφή δεν αναδιόταν. Τι είχε να κάνει αυτός ο πίνακας με τον ίδιο. Απογοητευμένος απομακρύνθηκε από το ζωγραφισμένο τοίχο και μόλις έφτασε στην πόρτα γυρνά απότομα να δει την αποτυχία του έργου του. Και τότε, ξαφνιασμένος, παρατηρεί ότι από μακριά ο τείχος του προβάλλει το μυστικό αντικείμενο του πόθου του. Ναι, ναι, είναι αυτή, σαραγκίνα Regina